Οι εκπαιδευτικοί είμαστε και σήμερα εδώ να βροντοφωνάξουμε μαζί με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων ότι πληρώσαμε πολλά όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα πληρώσουμε ξανά. Είμαστε εδώ με το κεφάλι ψηλά, γιατί όλη την προηγούμενη περίοδο δεν σιωπήσαμε, αλλά βγήκαμε μπροστά από την πρώτη στιγμή μέσα από τα σωματεία μας να διεκδικήσουμε το δικαίωμα των μαθητών μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσα στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας και ήμασταν δίπλα τους με όλα τα μέσα. Διεκδικήσαμε μαζί με τους συναδέλφους υγειονομικούς να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικούς διορισμούς και τα απαραίτητα μέσα στη μάχη ενάντια στην πανδημία. Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στα σούπερ μάρκετ, αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους. Σταθήκαμε δίπλα στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους και χτίσαμε μια αληθινή σχέση αλληλεγγύης και κοινού αγώνα με τους γονείς τους και όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε δώσει σκληρές μάχες με μαζικές, μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάπτυστη τροπολογία για τις κάμερες μέσα στα μαθήματα, αλλά και το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι. Ένα νομοσχέδιο που σε συνέχεια αυτών των προηγούμενων κυβερνήσεων φτιάχνει ένα σχολείο που τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Δημιουργεί ένα λύκειο εξεταστική αρένα και οδηγεί τη λαϊκή οικογένεια να ματώνει οικονομικά προκειμένου να μορφώσει τα παιδιά της. Οι μαζικοί και μαχητικοί αγώνες των εκπαιδευτικών σωματείων τις τελευταίες μέρες δείχνουν ότι η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και της μεγάλης πλειοψηφίας των γονιών και των μαθητών. Δηλώνουμε ξεκάθαρα στην κυβέρνηση ότι όπως αφήσαμε στα χαρτιά την τροπολογία για τις κάμερες, έτσι και με τους αγώνες μας το επόμενο διάστημα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ακυρωθεί στην πράξη αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο μαζί με τους μαθητές μας, τους γονείς και όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Κάνουμε πράξη το σύνθημα «Εργάτη, κάνε υπόθεση δική σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί σου». Επίσης, ως εκπαιδευτικοί, δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε οι μαθητές μας να ζουν σε μια κοινωνία που βάζει ανθρώπους στο κοινωνικό περιθώριο, αναπαράγει τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη μιζέρια και το ρατσισμό. Ενώνουμε τη φωνή μας με τα εκατομμύρια των εργαζομένων όλου του κόσμου που δεν μπορούν να ανασάνουν στα πλαίσια αυτού του σημερινού άδικου εκμεταλλευτικού συστήματος. Μαζί με τον καθημερινό αγώνα για τη μόρφωση και τη δουλειά, δίνουμε και τον αγώνα της διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν και να ανατρέψουν τη σημερινή βαρβαρότητα. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας και η μεγάλη συμβολή των μάχημων εκπαιδευτικών για να μείνει ο λαός μας όρθιος, για να δυναμώσει η οργάνωσή του, για να μπορέσει πραγματικά να ανασάνει. Γεια σας.